Πάμε να συνεχίσουμε με θέατρο, όπως το συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή, και με καλεσμένο εδώ στον καναπέ, Γιάννης Οφολόγης, μαζί μας, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, γιατί ξέρω ότι τρέχετε τώρα τελευταία στιγμή πριν την παράσταση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το πεπρωμένο ονομάζεται Κλωτίλδη, λοιπόν, του Τζοβάνι Γκουαρέσκι, το έργο που θα δούμε σήμερα και αύριο στις 9.30 στο Καμπέριο, στο ΔΠΘ, ξέρουμε όλοι που βρίσκεται το Καμπέριο. Μια εξαιρετική παράσταση που έχω ακούσει τα καλύτερα και εγώ. Έχω πολλά να σε ρωτήσω, αλλά ας ξεκινήσουμε να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, έτσι. Βεβαίως, να σας πω λίγα πράγματα έτσι, για την ιστορία. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το εξής, ότι η συγκεκριμένη παράσταση έχει βραβευτεί με το βραβείο Bob Festival 2016. Εκεί πήραμε το πρώτο βραβείο, λοιπόν. Είναι ένα διαγωνιστικό φεστιβάλ, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Αθηνών. Παίζει 2 χρόνια πια. Έχουμε παίξει στην Αθήνα 2 σεζόν. Πήγαμε σε διάφορες πόλεις και τώρα ήρθαμε και στα Γιάννενα. Και θα χαρούμε να σας δούμε στο θέατρο. Η παράσταση είναι μια ερωτική κωμωδία. Είναι μια έτσι. Να σας πω κάπως την ιστορία. Σωστά. Να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Καλό θα ήταν. Η Κλωτίλδη, λοιπόν, είναι η. Η Κλωτίλδη Τρόλ, έτσι λέγεται. Είναι μια πολύ πλούσια. Περιζήτη την ύφη στην πόλη και όλα αυτά. Εξαιρετικά κεντρική. Όπου την θέλουν όλοι εκτός από έναν. Ο οποίος είναι ο Φιλιμάριο Ντιμπλέ, ο οποίος είναι επίσης ένας κεντρικός και έτσι ευγενής. Έτσι λοιπόν αυτός την απορρίπτει κάποια στιγμή που αυτή του φυσικά θέλει αυτόν που δεν τη θέλει, όπως γίνεται και στη ζωή θα λέγαμε. Και έτσι του στείνει μια φάρσα επειδή την απορρίπτει. Αυτή η φάρσα ξεφεύγει εύκολα από, από τον έλεγχό της. Αυτός βρίσκεται μπλεγμένος σε ένα απομονωμένο νησί, μπλέκεται με πειρατές, αστυνομία, φυλακές. Είναι ένα τεράστιο κυνηγητό, μια κωμωδία καταστάσεων έτσι, και πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία. Και, και στο τέλος, δεν θα σας πω τι γίνεται, αλλά... Θα έρθουμε να το δούμε. Βεβαίως. Το τέλος δεν θα το αποκαλύψουμε, δεν γεγονός αυτό. Είναι μια διασκευή δικιά σας ουσιαστικά, εσένα και της Αμαλίας της Καβάλη, ναι, που σκηνοθετείτε και παίζετε. Βεβαίως. Οπότε φαντάζομαι ήταν και ένα έξτρα άγχος όταν πρώτο ξεκινήσατε να το ανεβάσετε. Ναι, μεγάλο το άγχος, αλλά ταυτόχρονα θέλαμε πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το μυθιστόρημα. Και ξέρετε, το πολύ περίεργο είναι αυτό το μυθιστόρημα γράφτηκε το 1942. Αλλά ο Τζοβάνι Γκουαρέσκι, που είναι γνωστός στην Ελλάδα κυρίως από τον Δον Καμίλο, που έπαιζε με τον Φωτόπουλο παλιά στην ΕΡΤ. Αυτό το μυθιστόρημα είναι γραμμένο με έναν τρόπο πολύ σημερινό, σαν να το έχουμε γράψει δηλαδή χτες. Το χιούμορ, η αμεσότητα, όλο αυτό το πράγμα. Και έτσι αυτό μας προκάλεσε στο να ασχοληθούμε με αυτό και να βάλουμε τα δικά μας στοιχεία. Mm-hmm. Η παράσταση είναι μια πολύ σημερινή και σύγχρονη διασκευή, με διάφορα έτσι, αυτοσχεδιαστικά στοιχεία, διαδραστικά και τέτοια πράγματα. Και υπάρχει και μουσική επισκηνής. Μουσική επισκηνής φυσικά. Είναι ο Γκάρι Σάλομον, ένας Λονδρέζος υπέροχος μουσικός, ο οποίος παίζει και θέατρο. Τον έχουμε βάλει τον καημένο να παίζει. Έχει γράψει η πρώτη μουσική φυσικά και έτσι είναι μια πολύ ωραία ενέργεια μαζί μας στη σκηνή, ο Γκάρι. Φυσικά να πούμε ότι τη σκηνοθεσία την έχουμε κάνει εγώ και η Αμαλία η Καβάλη. Να πω και στις τελευταίες. Βέβαια, να το πούμε. Να πούμε τα κουστούμια τα έχει κάνει η Βασιλική Σύρμα, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, το σκηνικό η Ζωή Μολυβδά Φαμέλη. Τις φωτογραφίες που μάλλον έχετε δει είναι της Κικής Παπαδοπούλου. Αυτά. Αυτά είναι, ναι, οι βασικότεροι συντελεστές. Ναι. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή όπως είπαμε έχει υπάρξει και βράβευση το 2016, ναι, και έχετε παίξει και σε πάρα πολλές πόλεις από την Ξεραφίνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Σέρες. Πολλά. Πολεμαίδα, έχουμε κάνει, ναι, τώρα που το σκέφτομαι. Έχετε κάνει μια πορεία κουράστηκα δυνατή. Ισχύει ότι το κοινό σε κάθε πόλη είναι διαφορετικό, έτσι. Ναι. Βάλεμε λίγο στις αντιδράσεις. Κοίταξε, το κοινό είναι σίγουρα πάντα διαφορετικό. Και στην ίδια πόλη ακόμα είναι κάθε μέρα κάτι τελείως διαφορετικό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει κάτι, σε αυτή την παράσταση παρατηρούμε το εξής, υπάρχει κάτι πολύ κοινό στο κοινό. Τι συμβαίνει, αυτό που μας λένε σε όλες τις πόλεις είναι ότι επειδή ακριβώς και δεν μας ξέρουν, δεν είμαστε αναγνωρίσιμοι από, ναι, την τηλεόραση, κάτι τέτοιο ας πούμε, έρχονται με επιφυλάξεις και φεύγουν όλοι με μια διάθεση που μας λένε δεν ήμουν καλά σήμερα στη δουλειά και έφυγα και έχω πάρει ενέργεια για όλη την εβδομάδα και όλο αυτό. Αυτό, δηλαδή
το κοινό στην παράσταση αυτή χαλαρώνει, το απολαμβάνει, μπαίνει στην ιστορία και αυτό είναι συγκλονιστικό αίσθημα για μας. Το να αισθανόμαστε το κοινό να φεύγει πιο ελαφρύ και να έχει χαλαρώσει, να έχει διασκεδάσει μαζί μας, να έχει μπει στην ιστορία και αυτό είναι και το καλύτερο κομμάτι του θεάτρου, mm-hmm. θα έλεγα. Σωστό. Νομίζω ότι αυτό κάνει και το θέατρο να ξεχωρίσει σε σχέση με τον κινηματογράφο Ακριβώς. ή με το. Ναι, γιατί είναι ειδικά και στη δικιά μας την παράσταση, επειδή είναι πολύ. Κάθε παράσταση είναι πολύ ζωντανό ο οργανισμό, αλλά επειδή έχουμε, παίρνουμε υπόψη μας το κοινό και τις αντιδράσεις του κάθε φορά. Οπότε κάθε παράσταση είναι φυσικά ίδια σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Οπότε αυτό το καθιστά και για το κοινό μια τελείως διαφορετική εμπειρία κάθε φορά. Mm-hmm. Πολλές φορές ερχόμαστε και βάζω τον εαυτό μέσα σαν κοινό, εντός εισαγωγικών υποψιασμένοι, αναμένοντας καλύτερα να πάρουμε κάτι από, από μια παράσταση. Ένα ναι. μήνυμα, ένα, ναι. δεν ξέρω, ένα δίδαγμα, όπως θέλεις, πες το. Από συγκεκριμένη παράσταση, τι είναι αυτό τελικά που αποκομίζει όποιος την δει. Δεν ξέρω τι αποκομίζει ο καθένας. Θα μπορούσα να σας πω τι θα ήθελα να αποκομίζει ο καθένας. Γιατί εμένα αυτό με συγκινεί σε αυτή την παράσταση. Με συγκινεί αυτή η αθωότητα και η παιδικότητα του έρωτα που ουσιαστικά με αυτό ασχολείται ο Γκουαρέσκι. Ότι κάθε φορά στον έρωτα, ανεξαρτήτως εποχής και όταν εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία, είμαστε πάλι από την αρχή παιδιά, έτοιμοι να παίξουμε και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και ο συγγραφέας χτίζει αυτή τη σχέση φυσικά με όλο το σουρεαλισμό και την ακρότητα των χαρακτήρων, αλλά ταυτόχρονα ουσιαστικά μας λέει ότι ο έρωτας είναι πάντα πολύ ωραίο παιχνίδι και καλό είναι να μπαίνει ο καθένας για να μετακινείται και να μην μετακινείται ή οτιδήποτε, γιατί αυτό δίνει ζωή τελικά. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό μας καθιστά ζωντανούς. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί έχω την αίσθηση ότι στην εποχή μας το έχουμε ξεχάσει λιγάκι, το παιχνίδι του έρωτα. Τρέχουμε όλοι με τις δουλειές μας, κάνουμε, δηλαδή ανεξαρτήτως ηλικίας και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει επικρατήσει μια μιζέρια, ας πούμε, το οποίο πολύ φυσιολογικό είναι, γιατί όλοι δυσκολευόμαστε. Σωστά. Οπότε μας υπενθυμίζει όλο αυτό το πράγμα ότι, okay, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ας τρέξουμε, ας παίξουμε και να ζήσουμε τουλάχιστον τη ζωή μας όπως πρέπει. Να σε πάω λίγο στα του ρόλου σου, λίγο ναι. πιο ειδικευμένα. Θα ήθελα λίγο έτσι να μου πεις την προσέγγιση σου, πώς είναι, γιατί ακούμε πολύ συχνά και συναδέλφους σου εδώ που έρχονται, ότι προσπαθούν να βρίσκουν κοινά σημεία μαζί τους, ναι. υπάρχει μια ταύτιση. Πώς ναι. το διαχειρίστηκες όλο αυτό? Κοίταξε, η ταύτιση και η απόκληση είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, στο συγκεκριμένο πράγμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ταύτιση όταν, ας πούμε, ο ρόλος μου ο βασικός είναι ο Φιλιμάριο Διμπλέ, ο οποίος είναι ένας ευγενής, ναι. Ο οποίος ζει σε μια άλλη εποχή και όλα αυτά. Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει ταύτιση. Δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να το προσεγγίσω με αναλογία, δηλαδή πώς είναι στην εποχή μας ένας τύπου ευγενής. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο προσπαθείς λίγο να καταλάβεις, ουσιαστικά να μπεις λίγο στα παπούτσια του ρόλου και να δεις πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δρά, να σκέφτεται όλο αυτό το πράγμα. Έχω την αίσθηση ότι επίσης στην εποχή μας έχουμε χάσει και αυτούς τους χαρακτήρες και αυτό είναι κάτι που μας λένε φεύγοντας από την παράσταση, ότι υπάρχει μια κλάση, ας πούμε, σε αυτούς τους χαρακτήρες. Υπάρχει ένα τέτοιο, μια... καταλάβατε, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε, ένα επίπεδο, ας πούμε. Ναι, ή ένα... Μια άλλη εποχή, ας πούμε. Ναι, που κάτι που έχει χαθεί πλέον. Έχει κάτι σαν ναι, ένα άλλο άρωμα, το οποίο εμείς προσπαθούμε να το επαναφέρουμε. Παρόλο που, εντάξει, είμαστε νέοι, σύγχρονοι και όλο αυτό το πράγμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να το δει αυτό. Έχει κάτι άλλο, αυτή η παραμύθα, ας πούμε. Έχει κάτι άλλο. Ναι. Εντάξει, ναι. σίγουρα νομίζω το θέατρο είναι και ψυχαγωγία, με την έννοια ότι θα πάει κάποιος να δει μια παράσταση, να ξεφύγει λίγο, να μεταφερθεί φυσικά, κάπου αλλού, φυσικά. Να δει κάποιες άλλες εικόνες. Άμα άλλο. Δεν κάνει αυτό το θέατρο, τι θα το κάνει? Δηλαδή, άμα δεν έρθει ο άλλος για να ταξιδέψει μαζί σου και να φύγει λίγο από το δικό του μικρό κόσμο, ποιο το νόημα του θεάτρου? Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα και αύριο, λοιπόν, στο Καμπέριο, σε 9.30, έχουμε την παράσταση αυτή. Το πεπρωμένο ονομάζεται Κλοτίλδη. Για τον τίτλο δεν σε ρωτάω σκοπίμως, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε, είναι τυχόν να αποκαλύπτεται τίποτα. Όχι. Γιατί, τι να αναφερθούμε? Ας πούμε για Κλοτίλδη. Το πεπρωμένο ονομάζεται Κλοτίλδη. Είναι ένας μυστήριος τίτλος. Είναι μυστήριος τίτλος. Γι' αυτό σου λέω, δεν ήθελα να επεκταθώ, δεν ξέρω αν αποκαλύπτει πράγματα.
Κοίταξε, αποκαλύπτει με έναν τρόπο κάποια πράγματα. Από την άλλη, είναι ερωτική κωμωδία. Οπότε, ναι, εντάξει. Και το δελτίο τύπου να διαβάσει κάποιος καταλαβαίνει ότι εντάξει, θα υπάρξει ένα happy end. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος, αυτό είναι το συγκλονιστικότερο με αυτή την ιστορία και με αυτό το μυθιστόρημα. Ο τρόπος που ακόμα και το happy end που το καταλαβαίνεις από την αρχή ότι θα έρθει, ναι, το κάνει ο συγγραφέας, είναι το πιο περίεργο και ιντριγκαδόρικο, ας πούμε, κομμάτι. Δηλαδή, όλη αυτή η πορεία. Ακριβώς. Το ταξίδι μέχρι να φτάσουν στο οτιδήποτε, ακόμα και την τελευταία στιγμή, γίνεται με ανατροπή. Οπότε, αυτό το πιο ωραίο κομμάτι. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν και αύριο σε 9.30 είστε εδώ στην πόλη. Υπάρχει και συνέχεια, Γιάννη. Γιατί μας βλέπουν όλοι οι Δυτική Ελλάδα. Ναι, ναι. Πάμε στο Βόλο την άλλη εβδομάδα. Ωραία. Στο Λαμπάρτ, Τετάρτη και Πέμπτη. 20, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτή τη στιγμή. Ούτε εγώ μου διαφεύγει. Νομίζω 25-26. Αυτό, ναι. 25-26. Και μετά βλέπουμε. Ωραία. Ναι. Υπάρχει λοιπόν συνέχεια. Ναι, ναι. Και κλείνοντας έτσι, γιατί εντάξει, είμαστε και πρώτο μπυλόν της παράστασης, νομίζω εσείς. Στη διαδικασία έτσι, να πάτε στο καμπέρο, να προετοιμαστείτε λίγες ώρες ουσιαστικά πριν την παράσταση. Ναι. Θα ήθελα έτσι τη σκέψη σου, να κλείσουμε με τη σκέψη σου για το τι περιμένεις σήμερα και αύριο από το γιαγιώτικο κοινό. Περιμένω, καταρχάς, περιμένω να έρθει το γιαγιώτικο κοινό. θα μου άρεσε δηλαδή να έρθει. Περιμένω να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να χαλαρώσει μαζί μας, να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να το απολαύσει όσο και εμείς. Εγώ πάντως μπορώ να σου πιστοποιήσω ότι επειδή το κοινό του είναι θεατρόφιλο και υπάρχει κίνηση, είμαι σίγουρος ότι θα αγκαλιάσει και αυτή την προσπάθεια, γιατί μιλάμε για μια εξαιρετική παράσταση και νομίζω ότι η επιτυχία μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι. Οπότε εγώ, Γιάννη, δεν θέλω να σε κουράσω περαιτέρω, να σε ευχαριστήσω που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Και βέβαια θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας είτε για σήμερα είτε για αύριο στις 9.30. Βεβαίως. Στο Καμπέριο υπάρχει προπόληση, να πω εγώ, ακόμα στα γραφεία του ΔΠΘ, Παπάζολου 5 στο αρχοντικό Πρισινέλα. Και η διάρκεια παράστασης είναι και 70 λεπτά, να το πούμε και αυτό, για να υπολογίσετε και τις δουλειές σας, φίλες και φίλοι. Γιάννης Σοφολόγης, λοιπόν, μαζί μας. Το πεπρωμένο ονομάζεται Κλωτίλδη. Σε ευχαριστώ και θα πω είστε επανειδήν, γιατί η κουβή είναι ανοιχτή. Όποτε ξανά έρθει στα Γιάννα, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Με χαρά. Σε ευχαριστώ και χάρηκα πολύ.